παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα καθορίσει το πλεονέκτημα έδρας στα play-in, στη διαδικασία των play-in. Είναι ένα παιχνίδι που θέλαμε να το παίξουμε υπό διαφορετικές συνθήκες. Θα πάμε με τις γνωστές απώλειες. Δεν έχουμε αντικαταστήσει ακόμα τον Κάρτερ, δεν έχουμε βρει κάποιο παίχτη. Σίγουρα θα απουσιάσει ο Γκρίφιν, αλλά αυτό που μας έτσι μας αφήνει λίγο να είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά που λένε, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, είναι η εικόνα που θα δείξει η ομάδα, καθότι έχουμε κάνει μόλις τρεις προπονήσεις όλοι μαζί. Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο ρυθμός είναι σημαντικός, ο έλεγχος στο rebound, γιατί η Γκοκέα είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλό μας όσον αφορά το επιθετικό rebound. Πάνε πάρα πολύ δυνατά στο επιθετικό rebound. Είναι ένας τομέας ο οποίος μας τύχησε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Χάσαμε πολύ κρίσιμα αμυντικά rebound στο τελευταίο τετράλεπτο, εκεί που γύρισε το match και ιτηθήκαμε. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε τη σιγουριά, ας το πούμε έτσι, όση σιγουριά μπορεί να έχει κάποιος, του πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Είμαστε κι εμείς, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά αύριο. Θεωρώ ότι εάν δεν είχαμε προβλήμα με τα τραυματισμών, ενδεχομένως να ήμασταν ήδη στους 16, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω και έτσι όπως πήγε ο όμιλός μας. Παρά το γεγονός, κυρίως μάλλον από το γεγονός ότι ήταν περίπου ισοδύναμες όλες οι ομάδες, υπήρχαν μικρές διαφορές. Σίγουρα η Γαλατά είχε μια μεγαλύτερη ποιότητα. Έτσι, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν όλα τα παιχνίδια ήταν κλειστά, όλες οι ομάδες ήταν κοντά, όλες οι ομάδες μέχρι το τέλος διεκδίκησαν τις θέσεις και μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι διεκδικείται η δεύτερη και η τρίτη θέση. Είναι μια επιτυχία, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα, θα μπορούσε να ήταν και λίγο διαφορετικές συνθήκες διεξαγωγής αυτού του παιχνιδιού, αλλά πας με ό,τι βρίσκεις μπροστά σου κάθε φορά.